Best for Soil. Βιοαπολύμανση. Πρακτικέ πληροφορίε, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Γεια! Sure... Yeah. Five... Το όνομά μου είναι Vincent yeah. και διεξάγω έρευνε yeah. για τη διαπολύμανση yeah. τα τελευταία 15 χρόνια. Yeah. Σε αυτό το βίντεο θα πάρετε πληροφορίε για αυτή τη μέθοδο που αναπτύχθηκε για να αντικαταστήσει τη χημική απολύμανση ούτε εδάφου. Yeah. Λοιπόν, τι είναι η βιοαπολύμανση βιοαπολύμανση είναι η χρήση συγκεκριμένων φυτών χλωρή λίπανση που περιέχουν χημικά που μετατρέπονται σε τοξικά αέρια μετά την ενσωμάτωσή του στο έδαφο. Αυτά τα αέρια βοηθούν στον έλεγχο των ασθενειών του εδάφου. Κατά κρίβεια, είδη σταυρανθών, ειδικά μουστάρδε και είδη όργου είναι τα πιο σημαντικά είδη για χρήση ω βιοαπολύμανση. Οι μουστάρδε περιέχουν γλυκοσυνολάτες που μετατρέπονται σε ένα πιο ενεργό γκρουπ χημικών που ονομάζονται ισοθείοκιανάτε. Αυτό το γκρουπ είναι που δίνει στη μουστάρδα τη δυνατή ξεχωριστή της γεύση. Τα είδη σόργου περιέχουν τάριν, μια ουσία που μετατρέπεται σε υδροκιάνιο. Αυτή η τοξική ουσία ονομάζεται και προσικό οξύ. Και για τα δύο είδη φυτών υπάρχουν μεγάλες διαφορές σχετικά με την περιεκτικότητα σε τοξικές ουσίες. Η έρευνα στη βιοαπολύμανση ξεκίνησε κυρίως λόγω της απόσυρσης του μυθελουβρομίδιου, ένα πολύ γνωστό χημικό. Οι έρευνες ξεκίνησαν περί τη δεκαετία του 90. Για να δουλέψει η βιοαπολύμανση, ήδη με μεγάλη βιομάζα και μεγάλη περιεκτικότητα σε συγκεκριμένες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν μεγαλώνουμε στα βρανθή με μεγάλη περιεκτικότητα σε γλυκοσυνολάτες, η καλλιέργεια πρέπει να λυπαίνεται με επιπρόσθετο θιάφι, καθώς οι ενώσεις γλυκοσυνολάτων περιέχουν ήδη αρκετό θιάφι. Είναι επίσης σημαντικό να ενσωματώνουμε τις καλλιέργειες στο σωστό στάδιο της ανάπτυξής τους, το οποίο είναι ακριβώς πριν την άνθηση στο σόργο και κατά την άνθηση στη μουστάρδα. Τα φυτά πρέπει να κοπούν καλά ή ακόμα να πολτοποιηθούν, Προ προώθηση τη σύντομη απελευθέρωση των χημικών του στο έδαφο. Η άρδευση είναι σημαντική, ειδικά όταν το έδαφο είναι στεγνό, καθώ θα επιταχύνει την απελευθέρωση των τοξικών ουσιών και θα διευκολύνει τη διανομή του στο έδαφο. Εάν δεν είναι δυνατόν να αρδεύσουμε, η ανσωμάτωση δεν πρέπει να γίνει εάν το έδαφο είναι πολύ στεγνό. Ακόμα και αν η βιοαπολύμανση βασίζεται στην παραγωγή τοξικών ουσιών, είναι μια φυσική μέθοδο. Δεν υπάρχουν αναφορέ για αρνητικά αποτελέσματα σε ωφέλιμου οργανισμού και γι' αυτό η μέθοδο είναι ευρέω αποδεκτή και εφαρμόζεται και από βιοκαλλιεργητέ. Το αποτέλεσμα των καλλιεργιών βιοαπολύμανση δεν είναι συγκεκριμένο. Σαν αρχή, οι ισοθειοκιανάτε και το υδροκιάνιο επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα στενιών εδάφου ταυτόχρονα. Εκτό από την απελευθέρωση τοξικών αερίων, η καλλιέργεια βιοπολίμανσης έχει το ίδιο αποτέλεσμα σαν παραδοσιακή χλωρή λίπανση. Διεγείρει τη γενική μικροβιακή δραστηριότητα στο έδαφο. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα τη μείωση των παθογόνων. Περισσότερα θα βρείτε στο βίντεο. Η παραγωγή λαχανικών προτιμούν τι καλλιέργειε βιοπολίμανσης διότι μεγαλώνουν πιο γρήγορα από τι παραδοσιακέ χλωρέ λιπάνσει. Μια καλλιέργεια χλωρή λίπανση έχει πλεονεκτήματα πέραν του ελέγχου ασθενειών του εδάφου. Βελτιώνει τη δομή του, μειώνει τη διάβρωση, προσθέτει θρεπτικά συστατικά και αποτρέπει την έκπλησή του και βελτιώνει τη διείσδυση του νερού. Μετά από περισσότερο από 20 χρόνια έρευνας, η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται ευραίως ίσω λόγω τη σχετική πολυπλοκότητα σε σύγκριση με τα χημικά απολυματικά. Επίση, η αναφερόμενη αποτελεσματικότητα φαίνεται να είναι χαμηλότερη από αυτή των χημικών. Οι τοξικέ ουσίε που παράγονται από την ενσωμάτωση φρέσκων φυτών μπορεί να είναι πολύ λίγε για να σκοτώσουν τα παθογόνα, τα οποία έχουν όργανα με χοντρό περίβλημα που τα προστατεύει. Εντό μια γεωργική αναλλαγή, το μειονέκτημα αυτή τη μεθόδου είναι η απελευθέρωση αζότου κατά τη διαδικασία τη ενσωμάτωση. Ειδικά σε πιο υψηλέ θερμοκρασίε, μόνο μερικέ εναλλαγέ καλλιέργεια μπορούν να συνδυάσουν επιτυχώ μια καλλιέργεια βιοαπολύμανση και μια καλλιέργεια ικανή να δεσμεύσει άζωτο. Υψηλότερα ποσά τοξικών ουσιών δημιουργούνται από παραγόμενα προϊόντα από τι καλλιέργειε αυτέ, όπω σπόρου που του έχει αφαιρεθεί το λάδι. Τέτοια προϊόντα είναι εμπορικά διαθέσιμα σε μερικέ χώρε, αλλά είναι σχετικά ακριβά και η τιμή ανταγωνίζεται αυτή των χημικών σκευασμάτων. Μια καλλιέργεια χλωρή λίπανσης έχει τα κοινά μειονεκτήματα που σχετίζονται με αυτέ. Οι καλλιέργειε βιοπολίμανσης μπορούν να είναι ξενιστέ παθοχώνων εδάφου και νηματοδών που επίση επηρεάζουν τι κύριε καλλιέργειε. Σε τέτοιε περιπτώσει αυξάνουν την πίεση που ασκούν αυτά τα παθογόνα. Οι βάσει δεδομένων τη Bedford Soil περιλαμβάνουν πολλά είδη βιοπολίμανση. Αυτό σα επιτρέπει να τα συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό του καλλιεργητικού προγράμματο.